Ήταν μέλος μιας δραστήριας ομάδας 30 ατόμων, μιας επιτροπής κατοίκων που σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή είχε συγκροτηθεί σχεδόν εδώ και 10 μήνες με αντικείμενο, όπως υποστηρίζουν, την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής. Όπως λέει μάλιστα ο 34χρονος, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμό, χωρίζονταν σε μικρές ομάδες των 5 ατόμων και έκαναν περιπολίες στις γειτονιές του Αγίου Παντελεήμονα. Έχουν χωριστεί σε ομάδες των 5 ατόμων και πραγματοποιούν περιπολίες από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 4 τα ξημερώματα. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας τον συνέλαβαν ως βασικό ύποπτο για την εμπριστική επίθεση σε ένα μπαρ που ανήκει σε έναν αλλοδαπό από το Καμερούν. Όπως λένε οι αστυνομικοί, πριν την επίθεση είχαν απειλήσει τον ιδιοκτήτη. Τον απείλησαν ότι θα του κάψουν το μαγαζί, τον εξύβρισαν για την εθνική του καταγωγή, χρησιμοποιώντας απαξιωτικές φράσεις για το χρώμα του δέρματός του και τον εξανάγκασαν να κλείσει το κατάστημά του. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ομάδες συγκροτήθηκαν όταν απέτυχαν όλες οι άλλες προσπάθειες των κατοίκων της περιοχής να αναστείλουν τη λειτουργία τριών μπαρ στην περιοχή που τα είχαν αλλοδαπεί. Συνήθως Παρασκευή Σάββατο γίνεται φασαρία. Βγαίνουν έξω, φωνάζουν, μαλώνουν. 2-3 φορές το κλείσαν αυτό. Βάζουν χαρτί του Δήμου, 20 μέρες κλειστό, ξέρω εγώ, μετά ξανανοίγει. Ο 34χρονος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι υπήρχε άλλο κίνητρο για την έφοδο της ομάδας στο μπαρ του αλλοδαπού. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει οικονομικό κίνητρο ή θέμα προστασίας για το συγκεκριμένο κατάστημα. Οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ η δίκη τους θα γίνει στις 30 Μαΐου.